δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδέρφια μου, με τη χάρη του Θεού, να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 945. Όποιος θέλει είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το θήτα κεφάλαιο. Είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θήτα κεφάλαιο, σελίδα 945. Και ενώ ανεχώρη, είδε άνθρωπον τυφλών εκγενετής. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως ή γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά για να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντός με, έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δυνατέ να εργάζεται. Εν όσο είμαι τον κόσμο, είμαι φως του κόσμου». Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, «Ήπαγε, νύφθητη στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και ενύφθη και ήρθε βλέπον. Οι δε γείτονες και όσοι έβλεπον αυτόν πρώτερον, ότι το τυφλός έλεγον, δεν είναι ούτως ώστε εκάθετο και ζήτη. Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, πώς συνήχθησαν οι οφθαλμοί σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς μου. Και μη είπε, ήπαιγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύφθητη, αφού δε υπήγα και ενύφθην ανέβλεψα. Είπον λοιπόν προς αυτόν, πού είναι εκείνος?» Λέγει, «Δεν εξεύρω. Φέρουσιν αυτόν τον ποτέ τυφλών προς τους Φαρισαίους ή το δε Σάββατον, ότε έκανε τον πυλών ο Ιησούς και ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν οι ρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Και εκείνος είπε προς αυτούς, πυλών έβαλε επί τους οφθαλμούς μου και ενύφθην και βλέπω. Έλεγον λοιπόν την έσαι εκ των Φαρισαίων, ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάται το Σάββατο. Άλλοι έλεγον, μήπως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τι αυτά θαύματα? Και ή το σχίσμα μεταξύ αυτών. Λέγουσι πάλι προς τον τυφλόν, σύ τι λέγεις περί αυτού, επειδή ίνιξε τους οφθαλμούς σου? Και εκείνος είπε, ότι προφήτης είναι. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι το τυφλός και ανέβλεψε, έως ότου εφώναξαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς, λέγοντες, ούτως είναι ο γιος σας, τον οποίο σας λέγεται ότι γεννήθη τυφλός. Πώς λοιπόν βλέπει τώρα? Απεκρίθησαν προς αυτόν οι γονείς αυτού και είπαν, εξεύρωμεν ότι ούτως είναι ο γιος ημών και ότι γεννήθη τυφλός. Πώς δε βλέπει τώρα, δεν εξεύρωμεν, ή τι σύνηξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν? Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού θέλει λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν τις ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει από συνάγωγος. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν, ότι ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξαν λοιπόν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως εσύ το τυφλός, και είπαν προς αυτόν, δόξασον τον Θεόν, εμείς εξεύρωμε ότι ο άνθρωπος ούτως είναι αμαρτωλός. Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπε, αν είναι αμαρτωλός δεν εξεύρω, εν εξεύρω, ότι είμαι τυφλός και τώρα βλέπω. Είπον δε προς αυτόν πάλιν, τι σύ έκαμε, πώς ίνιξε τους οφθαλμούς σου? Απεκρίθη προς αυτούς, σας είπον ήδη και δεν ακούσατε. Γιατί λοιπόν θέλετε να ακούτε, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού? Ελιδόρησαν λοιπόν αυτόν και είπον, σύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως είμεθα μαθητέ. Εμείς εξεύρωμεν ότι προς τον Μωυσή είναι λάλης ο Θεός, τούτον όμως δεν εξεύρωμεν πόθεν είναι. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτούς, εν τούτο μάλισσα είναι το θαυμαστόν, ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι και ίνιξέ μου τους οφθαλμούς. Εξεύρωμεν δε ότι οι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν τη είναι θεοσεβής και κάμει το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Εκ του αιώνος δεν ικούστη ότι ίνιξε τη οφθαλμούς για γεννημένου τυφλού. Αν ούτως δεν είτο παρά του Θεού, δεν είναι δυνατό να κάμει ουδέν. Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξον». Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπε προς αυτόν, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι είναι, Κύριε, για να πιστεύσω εις αυτόν?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος είναι. Ο δε είπε, πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτόν. Και είπε ο Ιησούς, εγώ διακρίσιν ήλθον εις τον κόσμο τούτο, για να γίνω συν τυφλή, για να βλέπω συν οι μη βλέποντες και να γίνω συν τυφλή οι βλέποντες. Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μεταυτού και είπαν προς αυτόν, μήπως και εμείς είμεθα τυφλή? Είπε προς αυτούς ο Ιησούς,
Εάν είστε τυφλοί, δεν θέλετε έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Ευχαριστούμε, αδερφοί, τον Κύριο για το λόγο του. Ένας άνθρωπος, τυφλός, εκγενετής. Γεννήθηκε στο σκοτάδι και ζει στο σκοτάδι. Το φυσικό φως δεν το έχει δει ποτέ του, αλλά ούτε και γνωρίζει και το πνευματικό φως που είναι ο Χριστός. Η ζωή του, τώρα τι να πούμε για τη ζωή του, χάλια. Απελπισία, απογοήτευση, στεναχώρια και θλίψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φτωχός, δεν έχει περιουσία, δεν ξέρει γράμματα, δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη μόρφωση, αλλά και από την άλλη, αδερφή, δεν έχει και κάποιο επάγγελμα, δεν κάνει κάποια δουλειά, δεν έχει κάποια τέχνη. Τίποτα. Η μόνη του ασχολία είναι η επετία, ζητιανιά. Πηγαίνει πότε στη μία περιοχή, πότε στην άλλη, για να ζητιανέψει. Ξέρει που υπάρχει πολλής κόσμος, πηγαίνει ας πούμε εκεί πέρα στην Κολυβήθρα του Σιλοάμ, γιατί μαζευόντουσαν πάρα πολλοί εκεί, επειδή φέρνανε τους συγγενείς τους που ήταν άρρωστοι, είχαν βαριές ασθένειες και περιμένανε όταν κατέβαινε ο άγγελος να ταράξει τα νερά, τον ρίχνανε μέσα και όποιος προλάβαινε γινότανε καλά. Αυτό το ήξερε ο τυφλός εκεί και πήγαινε εκεί και ζητιάνευε. Δηλαδή τι, να του δώσουν 2 δεκάρες, αδερφοί, να φάει ένα κομμάτι ψωμί που λένε και οι άνθρωποι. Από την άλλη πήγαινε και στο ναό, γιατί και εκεί μαζευότανε πολλοίς κόσμος. Ερχόντουσαν Ιουδαίοι, ξένοι, ας πούμε ειδικά τις γιορτές, ερχόντουσαν να κάνουν τις θυσίες, να προσφέρουν το δώρο τους στο ναό και μαζευότανε πολλοί κόσμος. Το ήξερε αυτό ο τυφλός και εκεί πήγαινε και αυτός. Και ζητιάνευε. Για να βγάλει, όπως είπα, αδερφοί, ένα κομμάτι ψωμί. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Μέλλον, ανθρωπίνος κανένα, δεν έχει μέλλον. Τι μέλλον να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος? Το έχει πάρει απόφαση, έτσι γεννήθηκα, έτσι θα ζω, έτσι θα πεθάνω. Και αν κάποιος του έλεγε, ξέρεις κάτι, η ζωή σου θα αλλάξει, μπορεί να έσκυβε το κεφάλι, να γελούσε ειρωνικά, να σηκωνότανε και να φεύγει και να έλεγε, άσε μας τώρα, άνθρωπέ μου, παίζεις με τον πόνο μου. Αυτή ήταν η ζωή του. Τώρα για να μην πούμε για γάμο, τι γάμο, ποια να τον πάρει? Ένας άνθρωπος τυφλός, περιθωριακός για την κοινωνία, γιατί ποιος θέλει ένα τυφλό? Αγράμματο, φτωχό, δεν έχει τίποτα, ποιος τον θέλει? Κανένας, αδερφοί. Και ποια να τον πάρει, τι να τον κάνει? Αδερφοί, αυτή είναι η αλήθεια στις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η ζωή. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, έτσι. Όταν οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, αυτή είναι η ζωή τους, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Και κανένας δεν μπορεί να την αλλάξει, παρά μόνο ο Κύριος. Και κάποια στιγμή, ο τυφλός αυτός πηγαίνει προς το ιερό. Και εκεί βγαίνει έξω ο Κύριος από το ιερό, γιατί έχει μια διαφωνία εκεί πέρα με τους Ιουδαίους. Δεν τον δέχονταν οι Ιουδαίοι, ενώ προσπαθούσε να τους εξηγήσει ποιος είναι, οι Ιουδαίοι δεν τον δέχονταν και ο Κύριος αναγκάστηκε να φύγει. Βγαίνει έξω και συναντάει και τον τυφλό. Έρχεται ο τυφλός εκεί. Ναι, θα μου πει κάποιος, είναι τυχαίο? Δεν είναι τυχαίο τίποτα, αδερφοί. Στη ζωή του ανθρώπου, αδέρφια μου, ειδικά όταν ο άνθρωπος είναι για σωτηρία, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη, αδερφοί. Υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τύχη. Εμείς ξέρουμε, αδερφοί, και είναι αστείο να πούμε ότι υπάρχει τύχη και δεν υπάρχει Θεός. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι δεν υπάρχει τύχη και υπάρχει Θεός. Γιατί? Γιατί τον γνωρίσαμε, ήρθε στη ζωή μας, μας αποκαλύφθηκε και μας την άλλαξε κιόλας. Γι' αυτό και είμαστε όλοι εδώ πέρα. Πριν πιστέψω στο Χριστό, πριν ο Θεός μου αποκαλυφθεί ο Κύριος, ήμουνα στην αλητεία. Ευχαριστούμε το Θεό. Τώρα που είμαι στην Εκκλησία. Έφυγα από την αλητεία και πήγα στην Εκκλησία. Άλλαξε η ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Δεν υπάρχει τύχη. Ακόμα, αδέρφια μου, δεν υπάρχει τύχη. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα πάντα στη δημιουργία του Θεού ξεκινάνε από αυτόν και τα πάντα καταλήγουν σε αυτόν. Άρα για ποια τύχη μιλάμε? Να πούμε και για τη ζωή μας, λέει ο Χριστός. Ημών δε οι τρίχες είναι πάσε ρυθμισμένε.
Δηλαδή, όχι ότι ασχολείται με τρίχες ο Κύριος, αλλά μέσα από αυτό μας λέει ότι ο Θεός γνωρίζει και την παραμικρή λεπτομέρεια στη ζωή μας και το τόσο. Και αν ο Θεός γνωρίζει την παραμικρή λεπτομέρεια στη ζωή μας, αδερφοί, υπάρχει τύχη, αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρει και το επόμενο βήμα μας. Ξέρει το μέλλον μας, ξέρει την επόμενη στιγμή. Εμείς, αδερφοί, μπορεί να μην ξέρουμε. Και ξέρετε, οι άνθρωποι ρίχνουν στην τύχη αυτό που δεν γνωρίζουν. Αυτό που δεν ξέρουν. Αυτό που δεν ξέρουν αν θα γίνει, πότε θα γίνει και τι θα γίνει. Ενώ εμείς, αδερφοί, ξέρουμε. Γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον μας. Μπορεί σαν άνθρωποι να μην ξέρουμε το επόμενο λεπτό. Εντάξει, το ξέρει ο Θεός για μας όμως. Αλλά το μέλλον μας το γνωρίζουμε. Ποιο είναι? Ότι αν μείνω στο θέλημα του Θεού, αν μείνω στο Χριστό, θα πάω στην αιώνια ζωή. Το ξέρουμε το μέλλον μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει τύχη για μας. Και εκείνη τη στιγμή σταματάνε το τυφλό ο Κύριος και οι μαθητές και μου κάνει εντύπωση, αδέρφια μου, που ο τυφλός δεν φέρνει καμία αντίσταση. Ούτε αντιδρά, ούτε λέει τίποτα. Ποιοι είσαστε εσείς, τι θέλετε, γιατί με σταματήσατε, τι θέλετε από μένα? Δεν βλέπετε, ένας τυφλός είμαι, δεν έχω τίποτα. Δεν είπε τίποτα, αδερφοί. Σταμάτησε και περίμενε να ακούσει. Όταν έχουμε μια δυσκολία, αδερφοί, στη ζωή μας, όταν έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα, αδερφοί μου. Δεν χρειάζεται να φέρνουμε κάποια αντίσταση στο Θεό. Ούτε να του λέμε γιατί, Κύριε, αυτό, γιατί το επέτρεψες, γιατί σε μένα αυτό, Κύριε, γιατί εγώ πρέπει να τα περνάω αυτά, Κύριε. Τίποτα, αδερφοί, ξέρετε κάτι? Δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Αντίθετα, άμα κάνουμε υπομονή και προσευχόμαστε, τότε μάλλον έχουμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός δεν έφερε καμία αντίσταση. Τίποτα. Περίμενε. Και εκεί επάνω οι μαθητές θυμηθήκανε μία απορία που είχανε στον Κύριο να την πούνε. Ήταν ευκαιρία. Την ευκαιρία τους την έδωσε ο τυφλός. Λένε, Κύριε, λένε, αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε τυφλός. Ποιος αμάρτησε? Οι γονείς του αμαρτήσανε ή αυτός? Γιατί αν αμάρτησε αυτός, πότε πρόλαβε μες στην κοιλιά της μάνας του? Άρα μάλλον οι γονείς του θα αμαρτήσανε και την αμαρτία τους τώρα την πληρώνει αυτός. Να σας πω κάτι, αδέρφια μου, έχουν ένα δίκιο οι μαθητές. Γιατί αυτό επικρατούσε εκείνη την εποχή. Γιατί δεν γνωρίζανε. Ξέρετε τι εννοώ? Πολλά πράγματα, όταν ερχόταν κάτι, μια άσχημη κατάσταση, μια ταλαιπωρία στον άνθρωπο, ειδικά σε θέματα υγείας, ήταν από αμαρτία πολλές φορές. Και τα παραδείγματα υπάρχουν μες στη γραφή. Αν δείτε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην κολυβήθρα του Σιλοάμ 38 χρόνια κατάκητος, όταν τον θεράπευσε ο Κύριος και τον ξαναβρήκε, του λέει, κοίταξε, έγινες υγιής. Μην ξαναμαρτήσεις, γιατί θα σου γίνει τι χειρότερο. Τι χειρότερο να γίνει από έναν άνθρωπο κατάκητο 38 χρόνια? Υπάρχει κάτι χειρότερο? Υπάρχει, αδερφοί, η απώλεια. Αυτό είναι το χειρότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και αυτή η γυναίκα, η συγκύπτουσα, που 18 χρόνια πήγαινε στο ναό να τη θεραπεύσει ο Κύριος, την είχε δέσει ο Σατανάς, αδερφοί. 18 χρόνια. Άρα ήταν από αποτέλεσμα αμαρτίας. Γιατί είχε δώσει δικαιώματα. Και να προσέχουμε τη ζωή μας, αδερφοί. Πού δίνουμε δικαιώματα, αδερφοί? Να προσέχουμε πάρα πολύ τα βήματά μας. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει και με το παραμικρό θα αρπάξει την ευκαιρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν αρπάξει την ευκαιρία ο διάβολος, αδερφοί, στη ζωή μας, ταλαιπωρία θα έρθει. Όχι ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα είχαν δίκιο οι μαθητές από τη μια μεριά. Από την άλλη όμως ήταν και κάτι που δεν το γνωρίζανε. Λέει, δεν αμάρτησε, τους λέει ο Κύριος. Ούτε αυτός αμάρτησε, αλλά ούτε και οι γονείς του. Αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. Γι' αυτό. Και ποια είναι τα έργα του Θεού? Τα έργα του Θεού, αδερφοί, είναι η θεραπεία του, είναι η σωτηρία του και ό,τι συνεπάγεται με αυτή, αλλά είναι κι άλλο ένα έργο. Είναι και η σωτηρία των άλλων ανθρώπων μέσα από τη θεραπεία του τυφλού, αλλά και την ομολογία του αργότερα. Αυτά είναι τα έργα του Θεού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καλά, αυτόν τον τρόπο βρήκε ο Κύριος. Αυτόν τον τρόπο, αδερφοί.
Γιατί ο Θεός βρίσκει τρόπους, αδερφέ. Ναι, αδερφή, βρίσκει τρόπους ο Θεός το πώς θα φέρει τον άνθρωπο στο Χριστό για να σωθεί. Και πού το λέει αυτό, αδερφή? Αδερφή, θέλω να σας το διαβάσω με τη χάρη του Θεού. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε εσείς. Είναι στη σελίδα 311, είναι το Σαμουήλ Β, είναι το 14ο κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο θα διαβάσω. «Και είπε η γηνή, και γιατί εστοχάσει τιούτον πράγμα κατά του λαού του Θεού, διότι ο βασιλεύς λαλεί τούτο ως άνθρωπος, ένοχος, επειδή ο βασιλεύς δεν στέλνει να επαναφέρει τον εξόριστον αυτού, διότι αφέκτος στέλνομαι να αποθάνει και είμαι θα ο σίδουρ για κεχημένον επί της γης, το οποίο δεν επισυνάγεται πάλιν, και ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος υπ' αυτού». Εφευρίσκει μέσα. Το μέσο είναι ο Χριστός, αλλά εφευρίσκει και τρόπους. Τον τρόπο για να σε πάει στον Κύριο ο Θεός, αδερφοί. Και αυτό τον τρόπο βρήκε για τον τυφλό ο Θεός. Μα καλά, ο Θεός επέτρεψε να γεννηθεί αυτός τυφλός, να ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια για να φανερώσει τα έργα του και να τον σώσει με αυτόν τον τρόπο? Μα δεν είχε κάποιον άλλο τρόπο. Θεός είναι. Δεν είχε έναν λιγότερο ανώδυνο τρόπο για να τον σώσει? Όχι, αδερφοί, δεν είχε. Ο Θεός, αδερφοί, είναι πάνσοφος. Και μέσα στη σοφία του, αδερφοί, αυτό τον τρόπο βρήκε για να σώσει τον τυφλό. Μα τι, ο Θεός τότε ταλαιπωρεί τον άνθρωπο? Μήπως είναι άδικος? Όχι, αδερφοί, δεν είναι άδικος ο Κύριος. Ο Κύριος είναι πολύ καλός. Δεν θέλει κανέναν να ταλαιπωρήσει, αδερφοί. Κανέναν δεν θέλει να βασανίσει. Κανέναν δεν θέλει να βάλει στη θλίψη, αδερφοί. Αλλά όταν βλέπει ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος και μέσα στη σοφία του δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, δεν μπορεί, αδερφιά μου, να κάνει αλλιώς. Ο Κύριος μας αγαπάει όλους πολύ. Δεν θέλει να μας ταλαιπωρεί. Θέλει πάντοτε να μας ευλογεί στη ζωή μας. Αλλά αν υπάρχει κάποιος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να είναι επώδυνος, δεν λέω, ή υπάρχει κάποιος τρόπος να πάρει την παιδεία ο άνθρωπος επώδυνος, δεν λέω να επιτρέψει κακό, αδερφοί, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά μπορεί να επιτρέψει την παιδεία του ο Θεός στον άνθρωπο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδερφοί. Αυτός είναι και είναι ο καλύτερος τρόπος για το Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά και να εκπαιδευτεί κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, αδερφιά μου, αλλά μέσα από αυτόν τον τρόπο το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου θα γίνει τέλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ξέρετε τι εννοώ? Φανταστείτε τον τυφλό όταν πήγε να πλύνει τα μάτια του, που θα άρχισε να βλέπει τον κόσμο γύρω του, να βλέπει το περιβάλλον, τους ανθρώπους, να βλέπει τον ήλιο, να βλέπει τα χρώματα, να βλέπει τα πουλιά, τα ζώα, τα λουλούδια. Θα την ξέχασε την παλιά του τη ζωή, αδερφιά μου, από εκείνη τη στιγμή και ύστερα. Ξέχασε το παρελθόν του. Μπορεί, ναι, να θυμάται ότι ήταν τυφλός κάποτε, αλλά το έχει ξεχάσει το παρελθόν του, αδερφή. Ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά και κάτι άλλο, αδερφιά μου, ποιος μπορεί να του πει, να πει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν τον θεράπευσε ο Χριστός? Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχτεί, να το δεχτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά βλέπουμε, αδέρφια μου, ότι το έργο του Θεού είναι τέλειο και ούτε ο άνθρωπος αυτός από εκείνη την ημέρα και ύστερα θα εγκαταλείψει τον Κύριο. Αλλά θα πω και κάτι. Αλλά και αν εγκαταλείψει τον Κύριο, όπως έκανε ο Δημάς, που εγκατέλειψε τον Απόστολο Παύλο και τον Κύριο για τον κόσμο που αγάπησε. Αλλά λέω και αν τον εγκαταλείψει τον Κύριο, μέσα από αυτό το μεγάλο αγαθό που του έδωσε ο Θεός, τότε πάλι το έργο του Θεού, αδερφοί, είναι τέλειο. Γιατί στην κρίση δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, όπως και να έχει, ο Θεός, αδερφοί μου, ξέρει τι εργάζεται για μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βάζει πυλό, φτύνει κάτω ο Κύριος, και βάζει πυλό στους οφθαλμούς του τυφλού και του λέει πήγαινε να ανοιχθεί στην κολυβήθρα του Σιλόαμ. Μου κάνει εντύπωση, αδέρφια μου, γιατί δεν του είπε ένα λόγο? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί δεν του είπε ανάβλεψον? Να δει. Έπρεπε δηλαδή τώρα να φτύσει κάτω, να κάτσει να κάνει πυλό, να το βάλει στα μάτια του, να του πει πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, μπορεί να ήταν και μακριά, δεν ξέρω, 3-4-5 χιλιόμετρα, δεν ξέρω, να πληθείς και ξανά έλα. Έπρεπε να κάνει αυτό? Ξέρετε, αδέρφια μου,
στην καρδιά του ανθρώπου, πολλές φορές των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών ή αυτών που είναι για σωτηρία. Η πίστη έχει όρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Βαρτίμιος ο τυφλός, όταν άκουσε ότι περνάει ο Κύριος, άρχισε και φώναζε: «Ιησού, Ιησού, ελέησέ με». Έρχεται ο Κύριος εκεί, τι θες να σου κάνω? Να αναβλέψω, Κύριε. Ανάβλεψε. Και αναβλέψε. Αυτή ήταν η πίστη που είχε. Η γυναίκα αυτή, η αιμορροούσα, τι είπε? Να αγγίξω το ημάτιό του μόνο και θα θεραπευτώ. Αυτό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω να τον ενοχλήσω, δεν θέλω να του μιλήσω, ούτε θέλω να μου πει κάτι. Μόνο να τον αγγίξω. Και ούτε τον ίδιο, το ημάτιό του. Εκεί έφτανε η πίστη της, αδερφή. Ακόμα και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν άλαλος και κοφός. Τι έκανε ο Κύριος? Έβαλε τα χέρια του, τα δάχτυλά του στα αυτιά και έφτισε στο στόμα του, αδερφή. Γιατί? Γιατί έτσι ο άνθρωπος αυτός θα έπαιρνε τη θεραπεία του, αδερφή. Έτσι ο τυφλός θα έπαιρνε τη θεραπεία του, με αυτόν τον τρόπο, αδερφή. Δεν βρίσκει τρόπους, αδερφή, ο Θεός μόνο να σώσει τον άνθρωπο, αλλά και να τον θεραπεύσει. Γιατί πολλές φορές η πίστη μας, μέσα στην καρδιά μας, δεν φτάνει, αδερφή, και ο Θεός εφευρίσκει τρόπους για να μας δώσει το αγαθό. Είδατε πόσο καλός είναι ο Κύριος, αδέρφια μου. Όταν πήγε ο άνθρωπος αυτός που είχε το γιο του δαιμονισμένο και τον πήγε στον Κύριο, του λέει: «Σε παρακαλώ», λέει, «Κύριε, είπα, λέει, στους μαθητές σου, αλλά δεν μπορέσανε. Κάνε κάτι, θεράπευσέ τον». «Εάν», του λέει, «πιστεύεις, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα», του λέει ο Κύριος. Λέει: «Πιστεύω», λέει, «Κύριε, βοήθησε με στην απιστία μου». Εκεί ο Κύριος δεν του είπε: «Α, κοίταξε να δεις, εδώ που ήρθες ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, διαφορετικά πάρ' το γιο σου και φύγε». Δεν του είπε έτσι, αδερφή. Γύρισε, επιτίμησε το διάβολο και ελευθέρωσε το παιδί. Πόσο καλός είναι ο Κύριος, αδερφή. Προσπαθεί, αγωνίζεται και ο Θεός, αδερφή, να σώσει τον άνθρωπο και να τον ευεργετήσει, αδερφιά μου. Να του δώσει το αγαθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πηγαίνει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και γυρίζει άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Πάει η παλιά του η ζωή. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον. Και ιδιαίτερα μέλλον στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πηγαίνει στο σπίτι του. Ποιος είσαι εσύ? Λέει, τον κοιτάνε οι γείτονες εκεί, οι γνωστοί. Αυτός είναι? Όχι, δεν είναι αυτός, κάποιος άλλος είναι. Όχι, λέει, αυτός είναι. Α, αυτός, λέει, εγώ είμαι. Αυτός, εγώ είμαι. Μην παραξενευόσαστε. Καλά, τι έγινε, λέει? Ναι, λέει, κάποιος, λέει, άνθρωπος Ιησούς, δεν τον ήξερε ακόμα, μου έβαλε, λέει, πυλό στους οφθαλμούς και πήγα και έπλυνα τα μάτια μου και ήρθα και τώρα βλέπω. Α, λέει, να τον πάμε στους Φαρισαίους, στους ειδικούς. Τι ξέρουν οι ειδικοί τώρα από ενέργειες Θεού? Δεν ξέρουν τίποτα. Μπορεί να έχουν σπουδάσει θεολογία, μπορεί να έχουν σπουδάσει διάφορα πράγματα, αλλά το πώς ενεργεί ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου δεν έχουν ιδέα. Πάνε εκεί πέρα, λέει, τι σου έκανε, λέει, πώς, λέει, έγινες καλά? Να, λέει, έτσι και έτσι. Ήρθε κάποιος, α, λέει, ήταν Σάββατο εντωμεταξύ αυτό που έκανε ο Κύριος. Α, λέει, αυτός δεν είναι από το Θεό, λέει, γιατί δεν φυλάτει τον νόμο. Άλλοι λέγανε, μα πώς γίνεται, δεν φυλάτει τον νόμο, αλλά και πώς κάνει τέτοια πράγματα. Και ήταν, λέει, σχίσμα μεταξύ τους. Και θα λέγαμε, αδερφοί, έτσι όπως το ακούμε, ότι το σχίσμα το έφερε ο Χριστός με την ευεργεσία. Όχι, αδερφοί, δεν το έφερε ο Κύριος το σχίσμα με την ευεργεσία. Αν είναι δυνατόν ο Κύριος να σώζει τον άνθρωπο, να τον ευεργετεί και να γίνεται σχίσμα? Όχι. Οι άνθρωποι φέρνουν το σχίσμα, αδερφοί, γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ποιος είναι ο Κύριος και τι κάνει. Γι' αυτό. Γι' αυτό γίνονται τα σχίσματα, αδερφοί. Και πολλές φορές, αδέρφια μου, και ανάμεσά μας μπορεί να γίνει σχίσμα. Γιατί? Γιατί πολλές φορές δεν χωράει ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μου και προσπαθώ να δικαιολογήσω πράγματα και καταστάσεις. Και εκεί, από εκεί και πέρα, αρχίζουν άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός, λέει, δεν είναι, λέει, από το Θεό, γιατί δεν φυλάει το Σάββατο. Αντί για να κοιτάξει την ουσία, ο άνθρωπος αυτός, ο Φαρισαίος, κοιτάει τους τύπους, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καλά, αυτός είναι ο Φαρισαίος. Ήτανε κάποτε. Τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή, αδερφοί. Εμείς, εδώ που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, πώς περπατάμε με τον Κύριο? Αντί για να κοιτάμε την ουσία, κοιτάμε τους τύπους.
Πώς είναι η ζωή μας, αδερφοί? Είναι ουσιαστική ή τυπική? Γιατί μπορεί να έρχομαι στην Εκκλησία και να έρχομαι και κάθε μέρα στην Εκκλησία. Αλλά μήπως έτσι αναπαύω τη συνείδησή μου ότι έκανα τα καθήκοντά μου? Ή για παράδειγμα, οι σχέσεις μεταξύ μας, αδερφοί, πώς είναι? Δεν θέλω να πω ότι είναι κακές οι σχέσεις μας, αλίμονο. Είναι καλές, αλλά μήπως μπορούν να γίνουν καλύτερες? Μήπως μπορούν να γίνουν πιο ουσιαστικές οι σχέσεις μας, αδερφοί? Ή κάπου λίγο με όλοι μας έχουμε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον? Ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί, αδέρφια μου, πολλές φορές μιλάμε για αγιασμό. Μιλάμε για τα βαθύτερα του νόμου. Αμήν. Ωραία. Αλλά τα μικρά πράγματα δεν τα βλέπουμε καθόλου. Και ξέρετε, αδέρφια μου, πολλές φορές ο αγιασμός του ανθρώπου ξεκινάει από τη συμπεριφορά του, το πώς συμπεριφέρεται στους άλλους αδερφούς και από τη σχέση του με τους άλλους αδερφοί. Από εκεί ξεκινάει ο αγιασμός. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν έχω κάνει μία αμαρτία μπροστά στο Θεό εγώ προσωπικά, χωρίς όμως να έχω πειράξει κανένα σας, θα πάω στην προσευχή, θα κλάψω, θα στεναχωρηθώ, μπορεί να μην πάω αμέσως. Μπορεί λίγο να έχει σκληρύνει η καρδιά μου και να μην πάω αμέσως. Αλλά θα πάω, θα κλάψω, θα τα βρω με τον Κύριο. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει κατανόηση, είναι Κύριος. Μας καταλαβαίνει όλους, αδερφοί. Εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δεν το λέω, αδερφιά μου, ότι είναι κακό, γιατί είμαστε άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος μας καταλαβαίνει όλους, αδερφοί. Έχει κατανόηση. Με το Θεό θα τα βρω. Αν όμως έχω κάτι με τον αδερφό μου, θα τα βρω, γιατί εγώ μπορεί να θέλω να τα βρω με τον αδερφό μου. Αν όμως έχει σκαλώσει η καρδιά του, έχει σκανδαλιστεί και δεν θέλει να τα βρει μαζί μου, τι γίνεται? Γι' αυτό λέω, αδέρφια μου, ίσως οι σχέσεις μας πρέπει να γίνουν πιο ουσιαστικές. Δηλαδή, ας πούμε, χαιρετιόμαστε και λέμε δόξα στον Κύριο, αδερφέ, και καλά κάνουμε. Αλλά μήπως έχουμε μείνει μόνο εκεί, αδέρφια μου? Μήπως πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα? Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν τον πιστέψανε οι Φαρισαίοι. Θα φωνάξουμε, λέει, τους γονείς του. Αυτοί ξέρουν σίγουρα τι συμβαίνει. Φωνάζουν τους γονείς. Λέει, αυτός είναι ο γιος σας, λέει, ήταν τυφλός και τώρα βλέπει. Λέει, εσείς τι λέτε γι' αυτό? Εμείς ξέρουμε, λέει, ότι ήταν τυφλός και τώρα βλέπει. Αλλά τώρα πώς έγινε αυτό και αυτά, εμείς δεν το ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, να τον ρωτήσετε. Γιατί φοβόντουσαν μην τους κάνουν αποσυνάγωγους. Αδερφοί, φοβόμαστε μήπως οι άνθρωποι έξω έτσι μας απορρίψουν, μας γυρίσουν την πλάτη, μας περιθωριοποιήσουν, μας κάνουν περιθωριακούς? Φοβόμαστε, αδέρφια μου, μήπως πούνε κάποιες κακές κουβέντες για μας? Φοβόμαστε ακόμα μήπως μας κυνηγήσουν κιόλας, αδερφοί? Ή φοβόμαστε το Θεό? Οι άνθρωποι αυτοί φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Αντί για να δοξάσουν το Θεό και να πούνε «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό που έκανε στο παιδί μας, γιατί γεννήθηκε τυφλό και τόσα χρόνια βασανιζότανε, εσύ για τη ζωή που έκανε». Τίποτα. Φοβηθήκανε τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι ήταν πιο μεγάλοι από το Θεό για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε το Θεό. Να μην φοβόμαστε, αδερφοί, και να προσευχόμαστε. Οι άνθρωποι, αδερφοί, θα πούνε κακές κουβέντες για μας. Θα μας βάλουν στο περιθώριο. Θα μας γυρίσουν την πλάτη. Θα μας κυνηγήσουν. Έχω εμπειρία σε αυτό που σας λέω, αδερφοί. Αλλά, αδερφοί, το θέμα είναι να μην μας γυρίσει την πλάτη ο Κύριος. Αυτό έχει σημασία. Όσες φορές, αδερφοί, κι αν πέρασα κάποιες έτσι δοκιμασίες, να το πω, από τους ανθρώπους, ο Θεός δεν με εγκατέλειψε, αδέρφια μου. Και ευχαριστώ το Θεό που δεν τον εγκατέλειψα κι εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξαναέρχονται οι Φαρισαίοι, λέει, τι έκανε, λέει. Αυτός, λέει, δεν είναι, λέει, δεν φυλάτει το Σάββατο, δεν είναι από το Θεό. Α, λέει, εγώ δεν ξέρω, λέει, είναι αμαρτωλός. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, λέει. Εγώ ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει αυτά που λέτε. Με ενδιαφέρει αυτό που συνέβη στη ζωή μου. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει ότι ο Θεός εμένα με ευεργέτησε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό με ενδιαφέρει. Για μένα αυτό είναι η ουσία και όχι ο τύπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα τι σου έκανε? Πώς σου άνοιξε τους οφθαλμούς? Πάλι, λέει, γιατί με ρωτάτε, λέει, πάλι? Σας είπα, λέει, τι έγινε.
Αλλά γιατί με ρωτάτε, μήπως θέλετε να γίνετε μαθητές του? Όχι, λέει, εμείς δεν είμαστε μαθητές αυτού. Εσύ είσαι αυτού μαθητές. Εμείς, λέει, δεν ξέρουμε. Εμείς, λέει, είμαστε μαθητές του Μωυσή. Ο Μωυσής δεν ξέρουμε αν μίλησε γι' αυτόν. Ναι. Μα λέει, αυτό είναι το θαυμαστό, λέει. Ότι εσείς δεν ξέρετε, αλλά αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός, βλέπετε, αδέρφια μου. Ο Κύριος, όταν ευεργετεί έναν άνθρωπο, όταν τον θεραπεύει, δεν του δίνει μόνο τη θεραπεία. Του δίνει και σοφία, αδέρφη. Τι καλός που είναι ο Κύριος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγράμματος, σιγά μην ήξερε θεολογία, σιγά μην ήξερε τίποτα, και τώρα έρχεται να τους αναλύσει θεολογία. Σε ποιους? Σε αυτούς που ήταν οι δήμονες. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά αν κάποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτόν ακούει ο Θεός. Εκ του αιώνος, λέει, τούτου δεν ακούστη ότι άνοιξε κάποιος οφθαλμούς για γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Και του λένε οι Φαρισαίοι, εσύ, του λέει, τον ελιδόρησαν και τον ένδιωξαν. Βέβαια, εσύ, του λέει, γεννήθηκες όλος εν αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς. Και θέλω να σας πω κάτι εδώ, αδέρφια μου. Τι αμαρτίες είχε αυτός ο άνθρωπος? Δεν το λέω, δεν μιλάω θεολογικά, μιλάω λίγο ανθρώπινα, αδέρφια μου. Θεολογικά απάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλά σαν άνθρωπος τώρα αυτός, ένας άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ταλαιπωρία, τι αμαρτίες είχε, αδερφοί? Ευχαριστούμε το Θεό. Αμαρτίες είχαν οι Φαρισαίοι, γιατί ξέρανε ποιος ήταν ο Κύριος, αλλά δεν ήθελαν να το παραδεχτούν, αδερφοί. Και ξέρετε γιατί το λέω? Για θυμηθείτε την παραβολή του οικοδεσπότη που είχε έναν αμπελώνα και έβαλε εκεί κάποιους γεωργούς να τον καλλιεργούν και να τον φυλάνε. Και κάποια στιγμή πήγε να πάρει τους καρπούς. Και έστειλε τους δούλους του ο οικοδεσπότης αυτός. Και αυτοί τους δίρανε. Κάποιους άλλους τους φωνεύσανε. Και κάποιους άλλους τους διώξανε. Λέει, έχω ένα γιο, λέει, τελευταίο, λέει. Θα τον στείλω κι αυτόν, λέει, θα τον δούνε, θα εντραπούνε, λέει, γιος μου είναι. Και όταν πηγαίνει εκεί πέρα ο γιος του, να τόσο κληρονόμος. Βλέπετε, ξέρετε, ήταν ο κληρονόμος. Θα τον βγάλουμε από τη μέση να γίνει δικιά μας η κληρονομιά. Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, όπως λένε οι άνθρωποι. Γιατί ό,τι είναι του Κυρίου, αδερφοί, δεν μπορεί να το αρπάξει κανείς από τα χέρια του. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφιά μου. Τον εδιώξανε, τον εβγάλαν έξω και ο Κύριος έρχεται και τον βρίσκει. Όταν ο άνθρωπος, αδέρφια μου, ταλαιπωρείται, ονειδίζεται για τον Κύριο, ο Θεός θα τον επισκεφτεί. Και αυτός ο άνθρωπος είναι προς σωτηρία. Και έρχεται και του λέει, εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού? Λέει, ποιος είναι, λέει, Κύριε, για να πιστέψω? Τον βλέπεις και αυτός που σου μιλάει, αυτός είναι. Πιστεύω, λέει, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτόν. Μ' αρέσει, αδέρφια μου, εδώ που δεν μένει μόνο σε αυτό που λέει ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, αλλά αυτό που λέει, αδέρφια μου, το κάνει και πράξη. Οι άνθρωποι έξω πιστεύουν στον Χριστό. Άμα τους ρωτήσετε, πιστεύουν στον Χριστό. Πολλοί. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που δηλώνουν άθεοι. Αλλά πιστεύουν στον Χριστό. Ποιοι όμως τον προσκυνάνε, αδερφοί? Και εμείς πιστεύουμε στον Χριστό. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Τον προσκυνάμε? Και τι σημαίνει τον προσκυνάω? Τον υπακούω κατά πάντα. Υποτάσσομαι σε αυτόν κατά πάντα. Ή μέχρι εκεί που θέλω εγώ? Γιατί ο Θεός, αδέρφια μου, θέλει να τον ακολουθήσουμε ανεφόρον και να υποταχτούμε και να υπακούμε σε αυτόν κατά πάντα. Στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτή είναι προσκύνηση, αδερφοί. Το να έρχομαι στην εκκλησία για να λέω ότι έρχομαι, παράδειγμα, και να με βλέπουν οι αδερφοί ότι έρχομαι, ή απλώς να έρχομαι για να κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, δεν λέει κάτι για το Θεό. Δεν φτάνει για το Θεό, αδερφοί, να ομολογήσουμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Τον προσκυνάμε? Δηλαδή η ομολογία μας έχει πράξη. Και τι πράξη? Όχι να κάνουμε έργα ό,τι θέλουμε εμείς, ό,τι θέλει ο Κύριος. Αυτό είναι, αδερφοί. Αυτό σημαίνει πιστεύω, Κύριε, και σε προσκυνάω. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Εγώ, λέει ο Κύριος, για κρίση ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, για να βλέπουν οι μη βλέποντες και να γίνονται τυφλοί οι βλέποντες. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί σε άλλο σημείο λέει ότι εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Ο Πατέρας Θεός δεν έστειλε τον Υιό του για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο.
Ναι, αλλά εδώ λέει εγώ ήρθα για κρίση. Γιατί το λέει αυτό? Όντως, αδερφοί, δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο ο Κύριος. Ήρθε να τον σώσει τον κόσμο και να τον ευεργετήσει. Γιατί, αδέρφια μου, ξέρετε κάτι, σημασία δεν έχει για το Χριστό το πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, πόσο πολύ αμαρτία, πόσο μεγάλη αμαρτία έχει, αν έχει πολύ μεγάλη αμαρτία, αν δεν έχει τόση μεγάλη αμαρτία, αν έχει λιγότερη αμαρτία ή αν είναι καλός, αν είναι πολύ καλός, αν είναι λιγότερο καλός, αν δεν είναι και τόσο καλός, αν είναι και λίγο κακός, δεν έχει σημασία γι' αυτό, αδερφοί. Δεν θα τον κρίνει τον άνθρωπο ο Χριστός γι' αυτό. Ο Χριστός ήρθε για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Αυτό έχει σημασία για τον Κύριο, αδερφιά μου. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν μετανοεί, το ότι ήρθε ο Θεός, φανερώθηκε στον κόσμο και το ότι έκανε αυτά τα έργα που έκανε, αυτό θα γίνει κρίση μια μέρα σε αυτόν, αδερφοί. Θα γίνει κρίση. Ορισμένοι θα δούνε, όπως αυτός ο τυφλός, και άλλοι που νομίζουν ή που λένε ότι βλέπουνε, θα μείνουν με κλειστά τα μάτια, αδερφοί. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ήρθε, αλλά δεν τον εδέχθηκαν. Παρόλο που τον είδανε και παρόλο που είδανε το τι έργα έκανε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια μου, για το Λόγο του Θεού. Λένε κάποιοι Φαρισαίοι που ήταν κοντά του, λένε και είπε, λένε, και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετά αυτού και είπαν: «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Εάν είστε τυφλοί, δεν θέλετε, έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει». Και ας αφήσουμε τους Φαρισαίους, αδέρφια μου, και ας έρθουμε εδώ μεταξύ μας. Και εμείς βλέπουμε, αδερφοί, τώρα. Γνωρίζουμε. Έτσι. Ξέρουμε. Δεν λέω ότι ξέρουμε τέλεια το Λόγο του Θεού. Δεν λέω ότι ξέρουμε τα πάντα. Αλλά ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Το σχέδιο του Θεού το ξέρουμε. Το σχέδιο της σωτηρίας το ξέρουμε. Την αναγέννηση, το βάφτισμα, το πώς πρέπει να περπατήσουμε μέχρι ένα σημείο το ξέρουμε. Ακούμε κάθε μέρα τα κηρύγματα που γίνονται εδώ πέρα. Ξέρουμε, αδέρφια μου. Το ερώτημα είναι, μετανοούμε? Αυτά που ξέρουμε τα πράττουμε, αδερφοί? Ή μένουμε, όπως είπα, στους τύπους? Ή ερχόμαστε στην εκκλησία και μόνο, και ερχόμαστε αρκετές φορές απλώς για να αναπαύουμε τη συνείδησή μας? Γιατί αν ξέρουμε, αδέρφια μου, και ομολογούμε ότι ξέρουμε και δεν μετανοούμε, η αμαρτία μας μένει. Δεν φεύγει. Νομίζουμε ότι μας έχει συγχωρήσει ο Θεός, αδερφοί. Επειδή, ας πούμε, μπορεί να ερχόμαστε στην εκκλησία. Αλλά για να μας συγχωρήσει, αδερφοί, ο Κύριος, πρέπει κάθε μέρα στη ζωή μας να μετανοούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας, αδερφοί. Αμήν.